Ο Μπενουά Αμόν θα οδηγήσει τους σοσιαλιστές στη μάχη των προεδρικών εκλογών της 23ης Απριλίου στη Γαλλία. Ο πρώην Υπουργός Παιδείας αναμετρήθηκε με τον πρώην Πρωθυπουργό Μανουέλ Βάλς και απέσπασε το 58,65% των ψήφων στο δεύτερο γύρο για το χρήσμα του επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Μπενουά Αμόν απίφθινε κάλεσμα στην αριστερά και τους πράσινους να συμπορευτούν μαζί του. Εγκρίθηκε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας η υποψηφιότητα του Μάρτιν Σούλτς για την καγκελαρία. Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι ο αντίπαλος της Άγγελα Μέρκελ στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Η απόφαση θα ανακοινωθεί επίσημα στις 19 Μαρτίου σε συνέδριο του κόμματος. Προειδοποίηση για επιδείνωση των διμερών σχέσεων απίφθινε η Άγκυρα στο Βερολίνο στην περίπτωση που εγκριθούν τα αιτήματα ασύλου των 40 στρατιωτικών που θεωρούνται υπεύθυνοι για το πραξικόπημα του Ιουλίου από το καθεστώς Ερντογάν. Οι υψηλόβαθμοι Τούρκοι στρατιωτικοί που έχουν υπηρετήσει στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ, κατέθεσαν αιτήσεις ασύλου μετά την αποστράτευσή τους, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Φικρή Ισίκ. Περισσότεροι από 50.000 Ρουμάνοι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Βουκουρεστίου. Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για δύο επίγοντα κυβερνητικά διατάγματα για την αποφυλάκηση κρατουμένων. Το ένα διάταγμα προβλέπει την αποφυλάκηση 2.700 φυλακισμένων που εκτείουν ποινές μικρότερες των 5 χρόνων και το δεύτερο αφορά την αποποινικοποίηση αδικημάτων σχετικών με τη διαφθορά, όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 44.000 ευρώ. Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν πως τα εν λόγω διατάγματα αποδυναμώνουν τις αρχές στη μάχη κατά της διαφθοράς.